Ξέρετε, στην Αγία Άννα συναντάει κανένας υπέροχα καλογέρια. Υπέροχα, υπέροχα, υπέροχα καλογέρια. Εκεί έχει παράδοση μεγάλη και αγιοσύνης και ευλογίας και ταπείνωσης και απλότητας. Πηγαίνω και τρελαίνομαι, το απολαμβάνω, χαίρομαι. Έχει ένα καλογέρι που ήταν στην Αθήνα, κάτω στη Σαλαμίνα, στον Πειραιά. Ήτανε δίτης. Κατέβαινε 30-40 μέτρα χωρίς οξυγόνο και χτύπαγε ψάρια, χταπόδια, καλαμάρια. Τώρα το κάνει αυτό στο Άγιο Νούρ. Αλλά γιατί σας το λέω. Άλλη είναι η πλάκα. Πηγαίνει και πιάνει ψάρια, ψαρεύει, κάνει αυτά. Και μετά τι κάνει. Ανεβαίνοντας μέχρι να φτάσει στο κελί του που είναι 2.800 σκαλιά προς το πάνω, προς το τέλος, τα μοιράζει όλα. Και όσες φορές εγώ ήξερα ότι πήγαινε για ψάρεμα, το έλεγα μετά, πάτερ, εμείς τι θα φάμε, δεν πειράζει, κράτησα αυτά τα λίγα τα ψαράκια. Και αυτά τα λίγα τα ψαράκια, η χουφτίτσα, ήταν τα πιο απλά ψάρια. Και τα άλλα τι τα έκανες, μωρέ. Ένα πέρασα από τον πατέρα Κοσμά, γεροντάκι είναι αυτός τώρα, ποιος να ψαρέψει, του δώσα. Πέρασα μετά με τον πατέρα Μάρκελο, πέρασα μετά με τον πατέρα Νεκτάριο, πέρασα μετά με τον πατέρα Γαβρίλ, πέρασα μετά με τον Παπαγιάννη, πέρασα με τον Παπαγιάννη το μικρό. Έδωσα εδώ, έδωσα και δεν πειράζει. Άλλη φορά θα φάμε εμείς. Άλλη φορά θα φάμε εμείς. Γιατί η αγάπη προηγείται. Για αυτούς το δώσε προηγείται. Όχι το πάρε για μένα, αλλά το δώσε. Έτσι αγιάζονται αυτοί. Έτσι ζουν αυτοί.